Και να δώσω το λόγο στη συμπρόεδρο μου, την κυρία Παντελίδου. Αγαπητή συνάδελφη, καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ από μέρους μου τον πρόεδρο του Αρίθμιας Update του 2018 για την τιμητική πρόσκληση στην εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο για το κοινό. Όπως ακούσαμε, δηλαδή, η φετινή χρονιά έχει σχέση η θεματολογία με συσκευές διαχείρισης ρυθμού. Είναι πάρα πολύ λογικό, κύριε καθηγητά, κάθε ασθενής ο οποίος πρόκειται να βάλει δηματοδότη ή απεινιδωτή να έχει πάρα πολλές ανησυχίες, πάρα πολλά ερωτήματα. Λόγω της εμπειρίας μου στην καρδιολογική, έχω δεχτεί πάρα πολλά ερωτήματα από τους ασθενείς. Τι είναι ο δηματοδότης, τι είναι ο απεινιδωτής, πώς θα λειτουργεί η καρδιά μου αύριο, ποια θα είναι η ζωή μου, η καθημερινότητά μου από εδώ και πέρα. Εμείς λοιπόν, οι επαγγελματίες υγείας, με όλη την ομάδα του δηματοδοτικού εργαστηρίου, πρέπει να απαντάμε σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Πρέπει να γνωρίζουμε, να ενημερώνουμε για να καλύπτουμε όλες αυτές τις ανάγκες. Και έρχομαι τώρα να συνδέσω την εξαίρετη ομιλία του κ. Σημαντηράκη με την ομιλία της κ. Στράτη, προϊσταμένη της Στεφανίας Μονάδας και του Επιβατικού Εργαστηρίου Ηλεκτροφυσιολογίας, να απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα που μας απασχολούν όλους αυτούς τους ασθενείς. Τι πρέπει να προσέχω από εδώ και πέρα έχοντας αυτή τη συσκευή.